συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν τα μέλη του ΠΑΜΕ με σύνθημα «Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία, τη συλλογική πάλι και δράση». Σήμερα η συγκέντρωσή μας είναι μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει ένα νόμο που θα περιορίσει τη συνδικαλιστική δράση και το δικαίωμα στην απεργία. Σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης εμείς απαντάμε με αυτό το σύνθημα που λέει «Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία, τη συλλογική πάλι και δράση, την οργάνωση των εργαζομένων». Και βέβαια θέλω να πω ότι η κυβέρνηση επιλέγει αυτόν τον δρόμο γιατί ξέρει ότι η δίκαιη ανάπτυξη την οποία επαγγέλλεται είναι μια ανάπτυξη η οποία θα στηθεί πάνω στα ερείπια των εργατικών δικαιωμάτων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μέτρα αντιλαϊκά έχουν ψηφιστεί και θα ισχύσουν μέχρι και το 2020 και στη συνέχεια. Υπάρχει ο αυτόματος κόφτης, ο οποίος είναι κόφτης όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτές τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης. Είναι ρυθμίσεις που στοχεύουν τη δυνατότητα που έχουν οι εργαζόμενοι να αναπτύξουν την πάλη τους για τα δικαιώματά τους. Λέμε επίσης ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να βάλουν στην πρώτη γραμμή της πάλης τους τις δικές τους ανάγκες. Ομιλία πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια του 4ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Περιφερειακή Ανασυγκρότηση. Δεν ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι ο ενθουσιασμός σας απορρέει από την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε αυτή η διοργάνωση, η τέταρτη στη σειρά, που στόχο έχει να προσεγγίσουμε λύσεις, ουσιαστικές λύσεις, πάνω σε παλιά και καινούργια προβλήματα. Διότι πολλές φορές η ίδια η ζωή μας αποδεικνύει ότι παλιές λύσεις δημιούργησαν καινούργια προβλήματα. Και αποδείχθηκε ότι τελικά δεν ήταν λύσεις. Άρα πρέπει να αναζητήσουμε καινούργιες και ουσιαστικές. Είμαι βέβαιος πως αυτή η θεσμική καινοτομία να κουβεντιάζει, να κατεβαίνει, αν θέλετε, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, η κυβέρνηση στην κάθε περιφέρεια και όχι να έρχεται ο περιφερειάρχης στην κυβέρνηση,